Δεν θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε την ηνική σκηνική του παρουσία στο νησί. Από τη θέση του διευθυντή του πολυβραβευμένου για 7 συν 7 έτη εστιατορίου της Κατοπάφου, Ρίστο Λα Πιάτσα, επαναπροσδιορίζει τη σχέση φαγητού και κρασιού και προωθεί την ενογαστρονομική κουλτούρα. Είναι ένας άνθρωπος με δυναμισμό, με τόλμη και θέληση. Διπλωματούχος συνοχός, International Wine Sommelier ASI Diploma και συνάμα κάτοχος του διπλώματος Cellar Master, διαγωνίζεται σε πάμπολους διαγωνισμούς στο νησί, αποκομίζοντας τη δημητική δεύτερη θέση το 2005 και 2007, ενώ το 2009 στεφανώνεται με το χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό ενοχών. Οι τιμητικές διακρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη, με σημαντικούς όμως σταθμούς την ανάδειξή του το 2008 ως Chevalier du Testavin από το Conferi de Chevalier du Testavin στη Βουργουδία της Γαλλίας, ενώ το 2013 τιμάται με τον τίτλο του Officier Maître Sommelier από το Chêne de Rôtisserre. Μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως καλύτερος συνοχός το 2009 εκπροσωπεί την Κύπρο στον παγκόσμιο διαγωνισμό στη Χιλή, κατακτώντας τη 12η θέση ανάμεσα σε 80 διεκδικητές του τίτλου από εισάριθμες χώρες. Το 2010 για τον ίδιο διαγωνισμό στο Στρασβούργο πετυχαίνει να μπει στην πρώτη τριάδα στο διαγωνιστικό μέρος, ενώ το 2013 στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ενοχοίες του Τόκιο φτάνει μέχρι και τον ημιτελικό. Γίνεται μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Κυπριακού Κρασιού και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού OIV, International Vine and Wine Organization. Μεταξύ άλλων, κατέχει τη θέση του Chairman στην Τεχνική Επιτροπή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ενοχών για θέματα διαγωνισμών και εκπαίδευσης, ενώ από το 2008 είναι εισηγητής εκπαιδευτής για το πρόγραμμα Κυπριακή Δρόμη του Κρασιού που διοργανώνει από κοινού ο ΚΟΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορείς να ευχαριστήσεις έναν άνθρωπο που αγαπά την Κύπρο, το κρασί και τους ανθρώπους? Πώς μπορείς να τιμήσεις έναν ενοχό που με ήθος έχει εκπροσωπήσει τη χώρα? Γι' αυτό έπαινος για τη συνολική ηνική του προσφορά απονέμεται στον Βάσο Μανώλη, τον άνθρωπο που αποκωδικοποίησε το κρασί και το έφερε στο τραπέζι μας.